Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Τσουχαντάρης Αθανάσιος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν σας πούμε από πού μας έρχεται, θα σας τα πούμε σε λιγάκι. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Επίσης κοντά μας η κυρία Σοφία Μπεκατόρου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Και δίπλα της ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Κύριε Τσουχαντάρη, εσείς μας έρχεστε από Αυστραλία. Από Αυστραλία. Και είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και με το χέρι στην καρδιά τώρα, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει έρχεται. Με άριστα το 10. Τι βαθμό θα βάζατε στο πολιτικό προσωπικό της χώρας στην οποία είστε υποψήφιος? Με το άριστα το 10. Ναι. Με βάζετε σε δύσκολα πλέον. Φυσικά. Με το καλημέρα, κύριε. Από το καλημέρα. Ναι. Φυσικά θα βάζα το 10. 10 είναι η πολιτική μας τέλη εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε γενικά για την πολιτική ή για την πολιτική την οποία υποστηρίζω? Όχι, μιλάμε για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Της χώρας? Ναι. Δεν μπορώ να πω είναι και το τέλειο, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερο. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Αυστραλία. Δεύτερη γενιά είστε εσείς και τα παιδιά σας είναι τρίτη? Δεύτερη γενιά. Δεύτερη γενιά εσείς και τα παιδιά σας τρίτη. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε στα κοινά της χώρας? Ασχολούμαι με τα κοινά, ειδικά με το κόμμα, από την ηλικία 18 ετών. Φεύγοντας, μεταναστεύοντας στην Αυστραλία, αποφάσισα να ασχοληθώ και εκεί πέρα με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Επί σειρά ετών. Δεν κρύβω ότι στην Αυστραλία είμαι ο πρόεδρος της Νομαρχιακής. Μάλιστα. Έχοντας λοιπόν μία εμπειρία μεταπεπραγμένα, και επειδή δεν ασχολούμαι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, ασχολούμαι και με το Liberal Party, που είναι επάμειλο της Νέας Δημοκρατίας, έχω και από εκεί πέρα προσκομίσει διάφορες ιδέες, τις οποίες θα ήθελα και να τις μεταφέρω στην πατρίδα μου. Άρα λοιπόν θέλετε να μεταλαμπαδεύσετε κάποιες καλές πρακτικές, κάποιες καλές ιδέες, κάποιες πολλές πολιτικές, καλές πολιτικές από την Αυστραλία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό θέλω να κάνω και ίσως και στον επιχειρηματικό τομέα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να μας πείτε πώς το βλέπετε και τι έχετε κάνει. Άννα. Λοιπόν, πάμε να πάμε στην κυρία Μπεκατόρου. Κυρία Μπεκατόρου, σας είδαμε στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Αλλά σας είδαμε. Και σας βλέπουμε και τώρα. Δεν βλέπετε. Πώς σας έχετε καλοπεράσει, Πώς έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα? Σας ήφουνας. Σας ήφουνας. Εντάξει. Εσύ που χαρακτηρίζατε. Γενικά είναι μια δύσκολη εκστρατεία. Είναι ένας αγώνας τον οποίο δεν τον είχα ξαναζήσει. Mm-hmm. Χρειάζεται επιμέλεια, χρειάζεται προσοχή. Γνωρίζεις πολύ κόσμο. Εμένα αυτό με κρατάει περισσότερο στη διαδικασία αυτή, δηλαδή ότι ακούω τα προβλήματα του κόσμου και γενικά μου δίνει και το κίνητρο να θέλω να συνεχίσω να παλεύω γι' αυτό. Λέγαμε σήμερα το πρωί και με τους συναδέλφους και με τον Γιάννη, τον Παπαγιάννη και τον Νίκο τον Σβέρκο, ότι ενδέχεται το ποσοστό, από ό,τι ακούνε και οι ίδιοι από τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και από τους δημοσκόπους, το ποσοστό της αποχής να είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή να καταγράψει μπροστά και το νούμερο 6 και όχι 5. Θα είναι τραγικό αυτό, αν μου επιτρέπετε. Αυτό σας αγχώνει, σας προβληματίζει? Προβληματίζει σαν πολίτη, δηλαδή είτε βρισκόμουν στην πολιτική σκηνή είτε όχι. Είναι κάτι σημαντικό, δηλαδή οι συμπολίτες μας να μην συμμετέχουν σε μια διαδικασία η οποία είναι και η μοναδική διαδικασία που δίνει λόγο σε αυτά που πιστεύουμε και δίνει ουσιαστικά και μια αποτίμηση στην κυβέρνηση για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, πού είμαστε ευχαριστημένοι και πού δεν είμαστε. Όταν λοιπόν απέχουμε από την εκλογική διαδικασία, όσο και να συμμετέχουμε και να είμαστε ενεργοί στα social media, δεν είναι αρκετό και δεν είναι και ο τρόπος αυτός για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στους φορείς το τι θέλουμε να αλλάξει στη χώρα μας. Μάλιστα, επειδή εσείς είστε πολιτικοποιημένοι, αλλά δεν είστε αυτό το οποίο θα λέγαμε έτσι σκληρό κομματικό στέλεχος. Ναι. Επίσης με το χέρι στην καρδιά, όπως είπα και νωρίτερα. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστή η επιλογή του κυρίου Κασελάκη να κρατήσει για τις τελευταίες ημέρες των εκλογών τη δημοσιοποίηση κάποιων περιουσιακών του στοιχείων, ή τελικά εξέτρεψε τη συζήτηση σε ένα ζήτημα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι έδωσε και την αφορμή και το πάτημα στη Νέα Δημοκρατία να πετάξει και λίγο την μπάλα στην εξέδρα? Μην μιλάμε τώρα για τη φέτα και την ακρίβεια. Μιλάμε για τα εκατομμύρια. Θεωρώ όμως ότι η εκτροπή δεν προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση κάθε φορά πετάει τον μπαλάκι αλλού. Δηλαδή, συζητάμε
συζητάμε για το πόθεν έσχεση και δεν συζητάμε για την ακρίβεια, δεν συζητάμε για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά αυτή τη φορά το timing το διάλεξε ο κύριος Κασελάκης όμως. Όχι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν σε κάθε αντίλογο ενός προγράμματος ήταν το πόθεν έσχεση, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση πάει αλλού. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης από την αρχή που βγήκε και μπήκε μέσα στον χώρο τον πολιτικό, ήταν διαφανής. Δηλαδή, από μέρους του, πραγματικά έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ο κύριος Μητσοτάκης, απ' την άλλη, το 2023 και το 2022 δεν έχει κάνει ποθεν έσχεση. Τα χαρτιά του τώρα τα άνοιξε ο κύριος Κασελάκης. Μα τώρα μπήκε και στην πολιτική όμως. Καλά, είναι από το Σεπτέμβριο στο. Ο ίδιος χθες παραδέχθηκε ότι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εκπρόθεσμος. Δεν το ήξερε, λέει. Ο ίδιος. Άρα αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει λίγο νωρίτερα, οπότε να μην είμαστε παραμονές των εκλογών και να συζητάμε αυτό το θέμα. Να μην δώσει και την αφορμή στο Μητσοτάκη να πει ότι θα ασχοληθεί με αυτό. Θα μου πείτε γιατί παραμονές των εκλογών καλούνται όλοι οι συμπολίτες μας να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν προλαβαίνουμε και έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι σημαντικό το οποίο έρχεται από την κυβέρνηση και δεν μένει ψηλά που θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Δηλαδή τα προβλήματα τα καθημερινά εκτρέπονται και γίνεται μία συζήτηση και βλέπουμε συνέχεια ένα πόλεμο πολιτικό ο οποίος πηγαίνει σε προσωπικό επίπεδο περισσότερο παρότι στην ουσία. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό θα έπρεπε να συζητάμε. Θα έπρεπε να συζητάμε για τις επιθέσεις που γίνονται στη Γάζα. Ένα σχολείο ολόκληρο καταστράφηκε. Δηλαδή, χάνουμε την ουσία. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Οπότε εσείς, αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να σας κοστίσει το βράδυ της Κυριακής? Πιστεύω ότι κοστίζει στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε. Πιστεύω ότι. Αν πιστεύετε όμως ότι αυτό που έκανε ο κ. Κασελάκης φέρνοντας αυτά τα περιουσιακά του στοιχεία, δημοσιοποιώντας αυτά τα στοιχεία του, αν αυτό θα κοστίσει στο κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα κοστίζει το γεγονός ότι δεν είμαστε επί του θέματος και πολλές φορές αντί να συζητάμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα, εκτρέπουμε την μπάλα και ο κόσμος υποφέρει. Και όχι μόνο υποφέρει, απέχει. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση του κόσμου. Απέχει γιατί πλέον δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρυθμό που θα έπρεπε στα καθημερινά μας προβλήματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλιακμάνη, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι τον πρόεδρό σας τον κρατάνε από τις υποκλοπές. Χθες το βράδυ, Σύνταγμα. Ωραία. Προφανώς αφήνει υπονοούμενα, λοιπόν, για να κάνει τον κόσμο να αναρωτηθεί τι θα ψηφίσει την Κυριακή. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, καταρχήν, να κοιτάξει τι έχει κάνει το κόμμα του, που πήρε τα λεφτά από το φτωχό κόσμο με τον νόμο Κατρούγκαλου, που πήρε από την τσέπη του φτωχού, του συνταξιούχου, του ένστολου, του εργάτη, πήρε τα χρήματα και τα άφησε στα ταμεία για να τα βρει ο Μητσοτάκης και αυτός να τα μοιράσει στους ημέτερους και όχι στον κόσμο που τα είχε ανάγκη. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής που κάνει ο κύριος Κασελάκης, γιατί το είδατε, ακόμα και ο ίδιος στο πολιτικό στίβο έβαλε λίγο πριν τις εκλογές, πριν την Κυριακή, το θέμα του πόθεν έσχεση. Γιατί δεν ξέρει να συζητάει η πολιτική. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί ήθελε ο ίδιος να πάει εκεί τα θέματα. Δεν ήθελε να ασχοληθεί, να παίξει με πολιτικούς όρους. Και τώρα κάνει το ίδιο. Για ποιο λόγο αφήνει ένα υπονοούμενο, αυτό, γιατί έχει ακούσει. Που λένε, θα σας πω για ποιο λόγο. Έχει ακούσει. Αυτό μπορεί να του γυρίσει και μπούμερα. Έχει ακούσει αυτό που λένε. Άρα γιατί να το κάνει. Έχει ακούσει κάποιοι. Έτσι όπως το λέτε. Α, ξέρετε ότι αν ο Μητσοτάκης κράταγε τον πρόεδρο του Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ δεν θα το σήκωνε αυτό τόσο ψηλά. Μάλιστα, πολύ. Μα τίποτα πολύ δεν έχει σηκώσει ψηλά. Τις υποκλοπές υποβάθμισε. Θα έπρεπε να δώσει απαντήσεις. Ίσα-ίσα. Γιατί με διακόπτουν πάντα. Όχι, όχι, κύριε Καλιακμάνη. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε, κύριε Καλιακμάνη. Αλλά είδατε, δεν σας διακόπτουν. Συζήτηση κάνουμε, εντάξει. Ωραία, άμα βλέπουμε και την κυρία Μπεκατόρου, δεν είναι. Ναι, όχι. Φοράει και πράσινο σήμερα. Που την κυρία Μπεκατόρου, τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Δεν σας βάλαμε και τον Άδωνη. Συμπαθώ ιδιαίτερα και το λέω. Να μην σταυρώσετε κουβέντα. Κοιτάζοντά σα στα μάτια. Και σα συμπαθώ γιατί ήσταν αυτοί που βγήκατε πρώτοι και είπατε να μιλάνε οι γυναίκε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βοήθησε πολύ αυτό την αστυνομία, αλλά και πολλές γυναίκες θα σωθούν. Ωραία. Εντάξει, αναμφισβήτητο αυτό. Όμως με διακόπτεται, αυτό είναι το άσχημο. Εντάξει, μια κουβέντα είπε η γυναίκα, τώρα δεν. Λοιπόν, έθεσε η ίδια, δεν είπε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο ίδιος σήκωνε πολλές φορές το θέμα των υποκλοπών και μάλιστα πολλοί λέγανε ότι ξέρεις, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, μην το σηκώνει. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί σήμερα παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη, αύριο θα παρακολουθούν τον κύριο Τσουχαντάρη. Μεθαύριο τον κύριο Καλιακμάνη. Έτσι είναι. Λοιπόν, αν λοιπόν είχε να φοβηθεί κάτι ο κύριος Αντουλάκης, δεν το σήκωνε καν το θέμα. Τι τον κρατάει? Δεν το κατάλαβα.
Δηλαδή, άρα ο Μητσοτάκης γι' αυτό το έκανε. Ήθελε για να όχι, ο κύριος Κασελάκης λέει ότι προφανώς από αυτές τις εκδοπές. Αν καταλαβαίνω καλά τώρα, ερμηνεύω, Στέφανο Κασελάκη. Προφανώς από τις εκλοπές έχουν περιέλθει στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι στοιχεία εκβιασμού. Δεν καταλαβαίνω τώρα πώς το εννοεί. Έχετε καταλάβει εσείς, λοιπόν, κυρία Μπεγατόρου? Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Ότι πού θα το μπορούσε... ξέρει, ήταν στις υποκλοπές. Άκουγε τι έλεγε ο κύριος Σαντουλάκης. Όταν δεν προχωράει ένα θέμα και δεν φτάνει εκεί που θα έπρεπε να φτάσει, ναι, υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η κυβέρνηση αυτά, φτάνει, ο κύριος Σαντουλάκης πρέπει να τα απαντήσει. Λοιπόν, ο κύριος Σαντουλάκης το έχει σηκώσει το θέμα όσο τίποτα άλλο. Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα ο κύριος Σαντουλάκης να αποδείξει ότι δεν είναι εκβιασμένος. Εκτός αν ο κύριος Κασελάκης είναι διαπλεκόμενος με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι διαπλεκόμενος με τον κύριο Μητσοτάκη και γνωρίζει τι άκουγε ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον όχι ο κύριος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι αυτοί, ναι, που ήταν, που τους έβαλε κάποιος φυσικά και δεν τους έβαλα εγώ, ούτε ο κύριος Τσοβεντάρης, ούτε... Ωραία, λοιπόν, τώρα, θα είναι πρόβλημα. Αν ήξερε και αυτό... Πάλι δείχνει κάτι. Θα είναι πρόβλημα να επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Πασόκ σε χαμηλή πτήση. Και τρίτη θέση. Το Πασόκ σε χαμηλή πτήση. Οι δημοσκοπήσεις λένε 12%. Θα τα πούμε την Κυριακή. Ακούστε να δείτε. Ο κόσμος πλέον έχει ξυπνήσει. Βλέπει ότι η μοναδική σοβαρή πρόταση είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι αυτό που έκανε το κοινωνικό κράτος, που έκανε τη μεσαία τάξη. Ο κόσμος αναπολύει τις μέρες Πασόκ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η καραμέλα ότι το Πασόκ έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο έχει φύγει, έχει περάσει πλέον, γιατί ξέρουμε ότι όταν ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου, βρήκε ένα χρέος που είχε ανέβει στο διπλάσιο από τον Κώστα τον Καραμαλή. Και ξέρετε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος και το κατάλαβαν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μετά. Δημοσκοπικά όμως δεν φαίνεται να πείθεται τον κόσμο για να πει ότι θα πάμε και θα ψηφίσουμε Πασόκ. Εγώ που βγαίνω στον κόσμο, που μιλάω στον κόσμο, ναι, τώρα, κάτι την προεκλογική περίοδο και πήγα όσο μπορούσα σε όλη την Ελλάδα, όσο, ναι, μπορούσα, δεν μπορούσα και παντού. Λοιπόν, είδα ότι ο κόσμος πλέον γυρνάει στο Πασόκ και οι συγκεντρώσεις που έχει κάνει το Πασόκ δείχνουν ότι πλέον αρχίζει το Πασόκ να ανεβαίνει τα ποσοστά του. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε εμείς ως Πασόκ. Το Πασόκ να πάρει τη θέση που του ανήκει στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, γιατί θα πρέπει να αναλάβει σύντομα τη διακυβέρνηση της χώρας για να βρουν οι πολίτες λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τσοχαντάρη, να ρωτήσω κάτι που περιέργεια. Παρακαλώ. Έχετε εικόνα πόσο έχει φέτα στην Αυστραλία? Το κιλό. Το κιλό. Έχετε εικόνα? Όχι. Όχι. Εδώ οι τιμές πώς σας φαίνονται στην Ελλάδα? Επειδή δεν έχει τύχει να πάω σε κάποιο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω ή να κάνω... Μπράβο, καλά κάνω. Δεν ξέρει, ανοίξει. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Περνάτε απ' έξω και είναι πιο καλά. Είστε ευτυχισμένος άνθρωπος γι' αυτό. Το λάδι μήπως ξέρετε, γιατί εμείς από εκεί κάτω είμαστε πατριώτες. Το λάδι πόσο έχει, δεν ξέρετε. Το λέμε γιατί το κύριο πρόβλημα στην χώρα αυτό που συζητήσατε. Το λάδι από 3 ευρώ έχει φτάσει 15, 16. Εγώ θα πω και το εξής. Δεν είναι η ακρίβεια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο εδώ. Ο ΑΣΑ λέει ότι η Ελλάδα είναι από τα πιο ακριβά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέει ο ΑΣΑ, ο επίσημος οργανισμός. Έτσι λένε, αλλά μπορεί και να διορθωθεί. Ναι, mm-hmm. Θα το διορθώσει με το χρόνο. Τώρα. Μετά από 15 εσείς το χρόνια βλέπετε αυτό, επειδή ταξιδεύετε, είστε ένας άνθρωπος που μένετε στο εξωτερικό, έρχεστε όμως και στην Ελλάδα πολύ συχνά, πάτε και σε άλλα μέρη. Εσείς το βλέπετε αυτό, γιατί μας είπατε ότι είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το θέμα της ακρίβειας. Είναι παγκόσμιο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο. Δεν έχει πλαισιωθεί όμως εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δηλαδή δεν έχουν μπει κάποια όρια, δεν υπάρχει παρέμβαση από την κυβέρνηση, ενώ η ακρίβεια εκτινάσεται. Ωραία, το γεγονός ότι δεν αποδέχομαι. Οι απόδημοι έχουν ψηφίσει με επιστολή. Ωραία, να τον ακούσουμε. Η πλειοψηφία, πιστεύω, όλα τα χρόνια ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά τώρα θα το ξέρει, γιατί, αν ήταν εδώ... Να τον ακούσουμε. Είναι στην Αυστραλία και στην Αμερική οι άνθρωποι αυτοί που τους εκτιμάω. Έχω ακούσει και ακούω και από πάρα πολλούς στις τελευταίες ημέρες που βρίσκομαι στην πατρίδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Δυστυχώς δεν πέρασα να κοιτάξω το τι γίνεται, αλλά όπου πάω, συζητιέται. Πιστεύω ότι γι' αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να το διορθώσουμε με τον καιρό. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Για ποιο λόγο το λέω αυτό?
Βλέποντας τι συμβαίνει, ας αφήσουμε το χώρο της. Μάλλον εδώ πέρα είναι ο χώρος μου που είμαστε. Παίρνω από το μέρος της Αυστραλίας. Βλέπω και εκεί πέρα ότι οι τιμές δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, αλλά συμβαδίζουν με τις τιμές που είναι στην πατρίδα μας. Με τις αμοιβές έχουμε μια διαφορά. Συγγνώμη. Η μισθή όμως είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί. Ελαφρώς. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εγώ, παρακαλώ. Αν είχατε μια επιχείρηση. Είστε επιχειρηματίας. Έχω επιχειρηματίας. Είστε επιχειρηματίας. Και αυτή η επιχείρηση βλέπετε ότι πέφτει έξω. Θα ζητούσατε από έναν επιχειρηματία άλλης χώρας να σας λύσει το πρόβλημα το δικό σας. Όχι, άμα ζητούσα από έναν άλλον επιχειρηματία. Πάνω απ' ότι ήμουν αποτυχημένος. Έτσι, όχι αποτυχημένος. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, για την ακρίβεια, έκανε μια επιστολή στην Ursula von der Leyen και ζητάει να του λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Να σας ενημερώσω, γιατί σίγουρα το ξέρετε. Εσείς έχετε καλές προθέσεις και το έχω καταλάβει από τη στάση σας. Η επιστολή όμως πήγε. Ήταν μια αρχή. Ας το δούμε και διαφορετικά. Με επιστολές εσείς θα γίνεται το πρόβλημα της επιχείρησής σας. Τότε να στέλνουμε όλοι επιστολές. Λέω ότι είναι μια αρχή όμως, αυτό λέει ο ίδιος. Ότι είναι μια αρχή. Είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Μια αποδοχή, αυτό που είπατε κι εσείς, μια αποδοχή της ανικανότητας. Δεν θα μπορούσα να πω ανικανότητα, είπαμε. Τώρα το γυρίζετε όμως. Μάλιστα. Όχι, έχετε καλές προθέσεις. Εσείς δεν έχετε. Ναι, εννοώ ότι έχω καλές προθέσεις. Λοιπόν, κύριε Τσουχαντάρη, καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Πόσοι θα ψηφίσουν από Αυστραλία, ξέρουμε. Πόσοι έχουν ψηφίσει με επιστολική. 835 από ένα εκατομμύριο. 835. Έχουμε δουλίτσα ακόμα εκεί. Θέλουμε. Εγώ θα πω ότι έχουμε δουλίτσα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανεβάσει την Ελλάδα και ξέρετε ότι κρατάνε τα παλιά ήθη και έθιμα. Και κάτι πρέπει να μαθαίνουμε για από αυτούς. Όντως. Εγώ τους αγαπώ και τις σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.